Ποιος θέλατε κάτι να πείτε, νομίζω. Ναι, θέλω να πω κάτι. Εντάξει, το θέμα είναι, δυστυχώς, παρόλα τα προβλήματα που ταλανίζουν το Δήμο μας και θα πρέπει με αυτά να ασχολούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχουμε και το θέμα της πανδημίας, άλλωστε που είναι ένα μείζον πρόβλημα για όλους μας. Δυστυχώς, αναγκάζομαι και εγώ να αναφερθώ στον τρόπο λειτουργίας του εκπροσώπου τύπου του Δήμου, του κ. Αγγελή, και στην απρεπή συμπεριφορά που για άλλη μια φορά επέδειξε. Αν θυμάστε, κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Πριν από αρκετό καιρό είχαμε συζητήσει το θέμα της Γιάφκας, που το έχει αναδείξει ο κύριος Αγγελής πάλι για άλλη μια φορά και έχει συζητήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί εγώ έπινα καφέ, σε κάποιο συγκεκριμένο καφέ κάποια πρωινά, με κοινούς φίλους από όλες τις δημοτικές παρατάξεις. Και μας είχε αποκαλέσει, είχε χαρακτηρίσει και το κατάστημα και εμάς με τρόπους αχαρακτήριστους. Και τότε είχαν πει θα ληφθούν και μέτρα από τον Δήμαρχο, είχε αναφερθεί στη συζήτηση πάνω. Γιατί προφανώς αναγνωρίστηκε ότι αυτό είναι απαράδεκτη αυτή η κίνηση και ιδιαίτερα από έναν άνθρωπο ο οποίος πληρώνεται και από τον Δήμο. Προχθές λοιπόν ήμουν στο δικαστήριο μάρτυρας της κυρίας Τουπή, στο συγκεκριμένο δικαστήριο που αναφέρθηκε και πριν. Φτάνοντας στο δικαστήριο και ξεκινώντας τη διαδικασία, κατέθετε ο κύριος Δήμαρχος. Καθόμουν να παίξω με τον κύριο Παγώνη, τον πρώην Δημοτικό Σύμβουλο. Μιλούσαμε σαν πατριώτες, μια χαρά και οτιδήποτε. Ο κύριος Παγώνης για τους δικούς του λόγους τελικά δεν κατέθεσε, έφυγε. Βγήκε ο Δήμαρχος έξω. Ανταλλάξαμε και την καλημέρα μας. Και ξαφνικά, ενώ συνεχιζόταν η διαδικασία μέσα και εγώ ανέμενα έξω όταν έρθει η ώρα να καταθέσω, άρχισε με μια απρεπή συμπεριφορά και χαρακτήριστη και για τη θέση για την οποία αμείβεται από το Δήμο μας και για τη θέση την οποία εκπροσωπεί, να αναφέρεται σε μένα με κάποια χαρακτήριστη λέξη ψευδομάρτυρας παρουσία και του Δήμαρχου. Πήγα στον Δήμαρχο, ο οποίος ήταν στα 5 μέτρα και συζητούσε με κάποιον στη φύλακα. Του ανέφερα το γεγονός, προφανώς το είχε ακούσει κιόλας, και του λέω: είναι απαράδεκτο αυτό να είναι εδώ εκπρόσωπος τύπου και να καταφέρεται έτσι εναντίον του Δημοτικού Συμβούλου. Ο άνθρωπος αυτός πληρώνεται από το Δήμο, εκπροσωπεί κάποια πράγματα και δεν είναι και η δουλειά του αυτή στο κάτω-κάτω. Θεωρώ ότι και ο Δήμαρχος είχε μείνει άφωνος με αυτή τη συμπεριφορά. Δυστυχώς, βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος εκπροσωπεί το Δήμαρχο, το Δήμο μας, να συμπεριφέρεται τόσο απρεπέστατα και να δυναμητίζει και το μεταξύ μας κλίμα σαν Δημοτικού Συμβούλους. Δεν ξέρω τελικά πού απασκοπεί αυτός ο κύριος και γιατί συμπεριφέρεται έτσι. Πραγματικά, θέλω ο Δήμαρχος πραγματικά αυτή τη φορά να αναλάβει κάποια μέτρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω, εμείς εδώ μπορεί να διαφωνούμε πολιτικά με στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά νομίζω ότι σαν άνθρωποι έξω και θα βγούμε και θα πιούμε και τον καφέ μας και θα πούμε και τα διάφορά μας σαν Δημοτικοί Σύμβουλοι. Έχουμε έναν κύριο ο οποίος δεν είναι καν από τον τόπο μας και έρχεται και σε συνέχεια γεγονότων και πράξεων δυναμητίζει το κλίμα ακόμα και μεταξύ μας. Θεωρώ απαράδεκτη τη συμπεριφορά του. Θέλω να τοποθετηθείτε και εσείς σαν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και θέλω να ακούσω και τον Δήμαρχο τι μέτρα θα λάβει επιτέλους. Δεν μπορεί αυτός ο κύριος να συμπεριφέρεται έτσι. Σας παρακαλώ, εγώ το θέμα το θεωρώ πολύ σοβαρό τον τρόπο αυτής της συμπεριφοράς και θα πρέπει να λάβει αυστηρά μέτρα στο συνεργάτη του Δήμαρχος. Κύριε Βλάκο. Λοιπόν, του χρόνου, κύριε Πρόεδρε, κλείνω 20 χρόνια ως αυτοδιοικητικός. 20 χρόνια στα δημοτικά συμβούλια, εκατοντάδες δημοτικά συμβούλια έχουν δει τα μάτια μου πράγματα και θάματα. Αυτό που διάγουμε τώρα και βιώνουμε στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου είναι θλιβερό και ελεηνό ταυτόχρονα. Αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία 2-3 χρόνια με αυτόν τον κύριο που κουβάλησε ο Δήμαρχος εδώ ως ειδικό συνεργάτη. Δεν έχω τίποτα με τον κύριο Αγγελή εγώ. Αυτός που τον έφερε εδώ, τον έφερε για συγκεκριμένο λόγο. Τον έφερε για να ανοίξει ένα βόθρο και να ρίξει μέσα όλους τους πολιτικούς αντιπάλους αυτού που τον έφερε εδώ. Δεν έχουν καταλάβει όμως ότι στο βόθρο αυτό έχουν πέσει ο κύριος Δήμαρχος και αυτοί που ενστερίζονται τις τακτικές και τις πρακτικές του κυρίου Αγγελή. Εγώ τον κύριο Αγγελή τον θέλω εκεί που είναι. Άμα καταλάβουν το τι κακό τους κάνει, τότε θα τον διώξουν από μόνοι τους. Ο κύριος Δήμαρχος ήταν θλιβερός απόψε. Για άλλη μια φορά θλιβερός. Για να μην χρησιμοποιήσω καμιά βαριά έκφραση. Μωρέ, και τι έγινε τώρα, είπαμε δύο λόγια και τελείωσε η κατάσταση. Έχει εκμαυλήσει την πολιτική ζωή του Δήμου Κίμης Αλιβερίου,
του τόπου. Το έχετε καταλάβει, αγαπητοί συνάδελφοι. Απευθύνομαι στους συναδέλφους όλους του Δημοτικού Συμβουλίου που έχουν το ηθικό ανάστημα να το καταλάβουν αυτό. Και απαιτώ από όλους να αντιδράσουν. Δεν μπορεί να ανερχόμαστε τέτοιες καταστάσεις. Αγαπητοί συνάδελφοι, 20 χρόνια δεν τα έχω ξαναδεί αυτά τα πράγματα. Ένας ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου να απειλεί Δημοτικούς Συμβούλους, κύριε Πρόεδρε, κύριε Ζέρβα, απευθύνομαι και σε εσάς. Έχει εμπλέξει το όνομά σας σε εκβιασμό Δημοτικού Συμβούλου. Και αυτό θα σας βαρύνει για πάντα. Να το ξέρετε. Γιατί το κάνατε γαργάρα. Δεν πήρατε θέση. Εσείς έπρεπε να του πάρετε το κεφάλι και να απαιτήσετε από τον Δήμαρχο. Από το σιωπήσατε όμως, δεν μιλήσατε καθόλου. Αν το έχετε βάρος στην πλάτη σας για πολλά χρόνια, κύριε Ζέρβα, εκτός αν το καθαρίσετε αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί λοιπόν αυτός ο άνθρωπος να εκβιάζει Δημοτικούς Συμβούλους, να χλεβάζει πολίτες, να αποκαλεί τις επιχειρήσεις τους, τα μαγαζιά τους, γιάφκες, επειδή τυχαίνει να συχνάζουν εκεί αντίπαλοι της Δημοτικής Αρχής. Πού ακούστηκε αυτό το πράγμα? Να εκβιάζει Δημοτικούς Συμβούλους και να χρησιμοποιεί το όνομα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριε Πρόεδρε, χρησιμοποιήστε το όνομά σας ως Πρόεδρο για να εκβιάσει Δημοτικό Σύμβουλο. Τεράστιο θέμα. Και δεν έχει πάρει θέση ακόμα. Προχωρά παρακάτω. Ζούμε μια νέα εποχή, αγαπητοί συνάδελφοι, την εποχή του Ζούρου. Ποιος είναι αυτός ο Ζούρος? Πολλοί το συνδέουν με τον κύριο Αγγελή. Εγώ δεν το επιβεβαιώνω, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, δεν μπορώ να το συνδέσω, αλλά γράφονται πράγματα για αντιπάλους του Δημάρχου από αυτόν τον συγκεκριμένο ή από κάποια site που διαχειρίζει τον κύριο Αγγελής, τα οποία είναι ανεπίτρεπτα. Μα δεν έχει λίγο φιλότιμο ο Δήμαρχος? Να του πει σταμάτα, ρε άνθρωπε, εντάξει, ως εδώ. Υπάρχουν και όρια. Έχει περνεί τα εσκαμμένα. Και έρχεται και μας λέει, εντάξει, μωρέ, τον έχουν πειράξει για αυτόν τον άνθρωπο, τι να πούμε τώρα. Και μάλιστα ένα άνθρωπο που τον πληρώνει με λεφτά του φορολογούμενου δημότη. Από το Δημοτικό Ταμείο τον πληρώνει. Για να βρίζει δημότες, να βρίζει δημοτικούς συμβούλους, να βρίζει τον Πάσα, τον Πάσα ένα, ο οποίος έχει μια αντίθετη άποψη με τη Δημοτική Αρχή. Πού είμαστε, ρε παιδιά? Σε τι καθεστώτα ζούμε? Έχει πάρει ο άλλος ο Ζούρος μια κουκούλα και τη φοράει και βρίζει προς πάση κατεύθυνση. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο Ζούρος. Αλλά πάση περιπτώσει, τι πράγματα είναι αυτά? Δεν έχουν ξανασυμβεί αυτά, παιδιά, τα 20 τελευταία χρόνια που τα παρακολουθώ. Μας παραπέμπουν σε άλλες εποχές, σκοτεινές, του χαφιεδισμού και της κουκούλας. Για όνομα Θεού. Δεν θα αντιδράσουμε καθόλου. Δεν αντιδράσει κανένας. Και έχει τον κύριο Δήμαρχο και λέει, εντάξει, μωρέ, τι έγινε, κύριε Δήμαρχε? Ο Τάσος Βλάχος σας μιλάει και σας απευθύνει κάτι. Εν πλήρη γνώση αυτών που λέω, εάν δεν αποπέμψετε αυτόν τον ειδικό συνεργάτη που έχετε, στα μάτια μου τουλάχιστον εμένα, σας θεωρώ ως πολιτικά ανέντιμο αυτοδιοικητικό. Έχω πολλά να πω άλλα. Θα βγει και άλλοι συνάδελφοι να μιλήσουν και αν χρειαστεί θα ξαναεπανέλθω. Ευχαριστώ. Κυρία Καρτελιά. Α, η κυρία Μπάτσα και μετά ο κύριος Καρτελιάς και θα προχωράμε. Με κάλυψε κατά πολύ ο κύριος Βλάχος, βέβαια, σε αυτά που είπε. Απλά επειδή πραγματικά ήταν λυπηρός ο Δήμαρχος όπως αντιμετώπισε το θέμα, να θυμίσω, γιατί ο Δήμαρχος προσπάθησε να εστιάσει το θέμα του κυρίου Αγγελή με μία πολιτική παράταξη. Ανέφερε ο κύριος Βλάχος το θέμα που συνέβη με ένα δημοτικό σύμβουλο του κυρίου Κιακή, τον κύριο Καρτελιά, και βέβαια το θέμα το μεγάλο που έγινε με εσάς, Πρόεδρε, που μέχρι σήμερα πραγματικά δεν έχετε πάρει θέση και αυτό μας λυπεί ακόμα περισσότερο. Αλλά να θυμίσω στο Δήμαρχο. Μίλησα, αλλά είχα το πίσω. Είχα το πολύ κοντή μνήμη ο Δήμαρχος, μάλλον, ότι ο κύριος Αμπελιώτης, ο δικός του δημοτικός σύμβουλος, ήταν ο πρώτος που απέτησε να φύγει ο ειδικός του συνεργάτης από το Δήμο και ήταν αυτός που έφυγε, ήταν ο λόγος που αποχώρησε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Και αν λέω ψέματα, να με διαψεύσεις, Δήμαρχε. Άρα λοιπόν, μην εστιάζεις το θέμα μόνο στην παράταξη του Θωμά. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ο Αγγελής και είναι μεγάλο το θέμα. Είναι μείζον. Δεν είναι μικρό να το προσπερνάμε λόγω της πανδημίας και έχουμε και άλλα θέματα σοβαρά να το προσπεράσουμε. Όχι, δεν το προσπεράσουμε. Κανιβαλιστικές συμπεριφορές δεν θα δεχτούμε στο Δήμο μας. Δεν τις έχουμε δεχτεί τόσα χρόνια. Δεν θα έρθεις εσύ τώρα να μας τις φέρεις. Γιατί περί κανίβαλου πρόκειται. Δύσκολα θέματα και προβλήματα σε αυτόν εδώ τον τόπο. Αναγκαζόμαστε να ασχολούμαστε και με αυτά προκειμένου να προασπίσουμε το δικαίωμα που έχουμε, το δημοκρατικό μας δικαίωμα, να μην φυγόμαστε, να μην συγκοφαντούμαστε
και να μην δημιουργείται σε αυτό το Δήμο Κίμινης Αλιβερίου μια ψυχροπολεμική, η οποία στο τέλος είναι εις βάρος του τόπου. Και φυσικά αναφέρομαι στον ειδικό συνεργάτη του κ. Μπουραντά, ο οποίος για άλλη μια φορά, με τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται προς τα έξω και τα προβλήματα που δημιουργεί, δυστυχώς για άλλη μια φορά, επαναλαμβάνω, τορπιλίζει την ορθή και δημοκρατική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και κατ' επέκταση όλου του Δήμου. Αυτό είναι το ένα θέμα. Αν θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτό, και μετά έχω και άλλα δύο που έχουν να κάνουν πάλι με θέματα που αφορούν το Δήμο. Κατά την επιστολή, θέλετε να διαβάσετε το κείμενο που στείλατε προς τον κύριο Αγγελή? Θέλω να διαβάσετε. Είναι μια επιστολή προς όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και τον Δήμαρχο. Αν έχει ο Δήμαρχος κάτι να πει από αυτού, γιατί είναι ειδικός του συνεργάτης και θεωρώ ότι πρέπει να πει κάτι, γιατί για άλλη μια φορά μας απασχολεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Την προηγούμενη φορά, θυμάμαι, είχε ζητήσει συγγνώμη για τη συμπεριφορά του κυρίου Αγγελή. Τώρα τι έχει να πει για όλα αυτά που διαμείβονται, έτσι. Και μετά από την λήξη αυτού του θέματος, θα πω άλλα δύο θέματα που είναι για συκοφαντικά δημοσιεύματα. Το συνημμένο έγγραφο αποστέλλεται προς τον Νικόλαο Αγγελή, ειδικό συνεργάτη του Δημάρχου, για τις άμεσες δικές του ενέργειες. Κοινοποιείται στον Δήμαρχο για να το επιδώσει και ο ίδιος, προχωρώντας άμεσα στις δικές του οφειλόμενες ενέργειες, στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους προς ενημέρωση, αλλά και για δικές τους ενέργειες. Κύριε Νικόλαε Αγγελή, ειδική συνεργάτη του Δημάρχου Κίμης Αλιβερίου, πληροφορήθηκα από φίλους και στη συνέχεια διαπίστωσα χθες, 3/12/2021, στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook και συγκεκριμένα στις ιδιωτικές ομάδες με την επωνυμία Ευωική Φωνή και το Γλυκοχάραμα, τον οποίο φαίνεστε διαχειριστής, ο χρήστης υπό τα ψευδή στοιχεία Απόστολος Ζούρος, δημοσίευσε υβριστικά και απολύτως συκοφαντικό κείμενο αναφερόμενο σε μένα και στο οποίο περιέχει κατά λέξη ότι ο απατεώνας Θωμάς πανηγυρίζει που αθωώθηκε εις του πει «Μη χαίρεσαι Θωμά». Εσύ δεν έχεις ξαδέλφια ανώτατη δικαστικό, κάτσε να δούμε τι θα πει ο Άριος Πάγος για αυτή την απόφαση. Δημοσίευμα το οποίο εξακολουθεί μέχρι και σήμερα 4/12/2021 και ώρα 12/4 να είναι αναρτημένο στις δύο προαναφερόμενες διαδικτυακές ομάδες του Facebook. Δηλαδή να ασχολούμαστε συνέχεια με αυτά, το λέω και από την πλευρά του συνεργάτη μου και από την πλευρά των άλλων συναδέλφων εδώ πέρα. Εντάξει, εγώ έχω κάνει μια προσπάθεια, και τώρα και άλλες φορές, για να μην, εξύνουμε τα πράγματα, δεν βγαίνει και τίποτα. Αλλά εντάξει, υπάρχει ένα θέμα που σας είπα, δηλαδή ότι ο άνθρωπος αυτός έχει μια σχέση μαζί μου από παλιά και βλέπει πώς μου έχουν φερθεί κάποιοι άλλοι συνάδελφοι εδώ πέρα και πραγματικά δεν μπορεί να κρατηθεί. Αυτό είναι ένα θέμα, είναι ένα πρόβλημα και εγώ πρέπει να βρω τρόπο να το αντιμετωπίσω.